Χαιρετώ όλη την ομάδα. Χαιρετώ όλους τους φίλους του καναλιού. Εν μέσω κορονοϊού θα κάνουμε ένα βιντεάκι, όχι live αυτή τη φορά, μονταρισμένο ή σχεδόν μονταρισμένο, για τους φίλους που θέλουν και ρωτάνε συνεχώς για τα καλάμια, τι καλάμι να πάρω και σύγκριση μεταξύ καλαμιών, κυρίως για το Λαρεφ. Έχω ερωτήσεις αρκετές. Κάποιος φίλος με ρώταγε, είχαμε μια αρκετή μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες μέρες για το τι θα δουλέψει και τι καλά μου πρέπει να πάρει και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω, έχω μαζί μου εδώ πέρα δίπλα, είμαι στο σπίτι, δεν έχω πάει στούντιο λόγω το στούντιο είναι εκτός σπιτιού. Έχω μαζί μου εδώ πέρα 5 καλάμια, να δείτε κάποιες βασικές διαφορές. Είναι καλάμια στην entry κατηγορία, από entry κατηγορία, entry level, μέχρι περίπου 150-180 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε με το πιο γνωστό καλάμι σε όλους. Σιμάτσου Ρόξολτ. Έτσι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα καλαμάκι. Καταρχήν μας ενδιαφέρει η δράση του καλαμιού. Βλέπετε εδώ πέρα το καλάμι είναι regular. Το γράφει κιόλας επάνω. Τι σημαίνει regular? Regular σημαίνει ότι λυγίζει αρκετά. Και το κακό δεν είναι ότι το συγκεκριμένο, εδώ βλέπουμε το πάνω στέλεχος, δεν έχω το χώρο τώρα εδώ πέρα να βάλω όλο το στέλεχος. Να το δείτε έτσι, βλέπετε το πάνω στέλεχος. Λοιπόν, εδώ είναι όλο λυγισμένο. Όλο. Έχει γίνει τόξο. Το άνω στέλεχος. Το κακό με αυτό το καλάμι δεν είναι ότι είναι απλά regular, είναι ότι έχει και πολύ αργές επιστροφές. Βλέπετε εδώ πέρα όταν το τεινάζουμε. Για να έρθει στην ηρεμία θέλει πάρα πολύ ώρα. Αυτό το καλάμι λοιπόν, εγώ προσωπικά με αυτό το καλάμι έχω πολύ κακές εμπειρίες. Έχω χάσει ψάρια πολλά. Είναι ένα καλάμι φτιαγμένο, ναι μεν να μπορεί να δουλέψει λίγα γραμμάρια, όχι βέβαια το 1-9 που λέει πάνω. Έτσι. Είναι ένα καλάμι φτιαγμένο να μπορεί να δουλέψει 3 γραμμάρια, 4 γραμμάρια, από εκεί ακούει πολύ καλά. Στα πολύ χαμηλά γραμμάρια, δηλαδή άμα θα πάμε για adjing και πάμε με 2 γραμμάρια, με 1 γραμμάριο, παιδιά, δεν ακούει τίποτα. Και δεν ακούει τίποτα και λόγω του αρκετά χοντρού σεταρίσματος, δηλαδή όταν λέει τώρα P 4, 04 έως 08, να σκεφτείτε ότι είμαστε σε χιλιοστά από το 10-12, 012-010 και πάνω, έτσι. Είναι ένα καλάμι φτιαγμένο, ναι εντάξει, κάποιοι το έχετε κάνει τη δουλειά σας, μπορεί να πιάσει αρκετά μεγάλα θυράματα, να βγάλει αρκετά μεγάλα θυράματα σε κόντρα, δεν είναι ένα καλάμι για να πάμε ας πούμε για το light game που θέλουμε περισσότεροι. Εγώ με αυτό είχα χαμένα ψάρια αρκετά και κοκάλια και ζαργούς και άλλα ψάρια. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Θα περάσουμε σε ένα άλλο γνωστό καλάμι που το έχουν αρκετοί. Limit. Έτσι. Αυτό είναι ένα μεμπάρου καλάμι. Τι σημαίνει μεμπάρου? Είναι λίγο πιο σκληρό μπροστά. Βλέπετε δεν λυγίζει τόσο πίσω. Δηλαδή έχει αποθέματα το blank δύναμης. Εδώ. Έτσι. Κάτσε να βγάλω και το λογότυπο να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε, δεν λυγίζει τόσο πολύ. Είναι πιο γρήγορο. Σαν καλάμι και είναι αρκετά σκληρό. Σαν καλάμι. Και αυτό εδώ πέρα λέει ότι είναι πάλι 0,5-9. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα 2-10 πιο άνετα. Θα σας το δείξω και σε φορτίο όπως είναι. Ένα άλλο φθηνό καλάμι, το οποίο εγώ το πήρα για να δουλεύω σκληρά τεχνητά, μήνω. HTO
Urban Finesse. 2-10. 2-12, συγγνώμη. Σε μήκος. Βλέπετε ότι είναι αρκετά γρήγορο μπροστά. Σαν χρήση κομματιού του Blank. Αλλά έχει και αργή επιστροφή. Έχει 2 δευτερόλεπτα επιστροφή. Το γράφει και πάνω. Το καλάμι. Έτσι. Είναι πολύ καλό, παιδιά. Το δούλεψα σε Walk the Dog. Τεχνητά. 7 γραμμάρια. 8 γραμμάρια. 9 γραμμάρια. Μέχρι και 12 γραμμάρια που είναι το Max Casting Weight του. Δούλεψα Walk the Dog τεχνητά. Τα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με μικρό μηχανισμό πάντα δουλεύω εγώ. Θα σε εξηγήσω και για τον μηχανισμό που με ρωτήσατε. Έτσι. Έχουμε αυτό το καλαμάκι. Αυτό εδώ το καλάμι εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και λόγω μήκους, είναι κοντό καλάμι. Έτσι είναι ένα καλάμι, αυτό θυμάμαι καλά, 2-10 είναι. Λίγο να το δω και να σας πω. Ακριβώς, ναι, 2-10. Έτσι, είναι ένα κοντό καλάμι. Έχει καλό χειρισμό. Γενικώς ξέρουμε ότι τα κοντά καλάμια έχουν καλό χειρισμό σε σχέση με τα άλλα δύο που σας έδειξα, τα οποία ξεφεύγουν αρκετά, είναι από 2-25 και πάνω. Έχει πολύ καλύτερο χειρισμό. Ειδικά όταν μιλάμε για walk the dog κτλ. Τα κοντά καλάμια είναι πιο παιχνιδιάρικα. Και συγχωρούν στο χρήστη τον καινούριο, συγχωρούν και λάθη σχετικά στο χειρισμό. Ανεβούμε λίγο, θα πάμε στο Blue Romance. Blue Romance 2-5, αν θυμάμαι καλά. Κοντό καλάμι, light game. Το συγκεκριμένο είναι 0-5-8. Πρόκειται για ένα solid καλαμάκι, γραφιτούχο όμως. Είναι graphite, το υλικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ βλέπετε τη μύτη. Έτσι. Εδώ βλέπετε τη μύτη. Αργό καλάμι στις επιστροφές. Είναι ένα καλάμι ιδανικό και λόγω του υλικού του. Ο γραφίτης είναι ένα μαλακό υλικό, παιδιά, στα καλάμια. Δηλαδή, αν θα δούμε ένα γραφίτη σε σχέση με ένα carbon καλάμι, να ξέρετε ότι ο γραφίτης είναι πάντα πιο μαλακό σχετικά. Είναι ένα καλό καλάμι να δουλέψει κάποιος πολύ μικρές σιλικόνες, δηλαδή το μισό που λέει από το ένα γραμμάριο καταλαβαίνεις ότι ψαρεύεις και ειδικά αν πας και με πολύ λεπτά νήματα που έχουν έρθει τώρα και στην αγορά 0-2 κτλ. Καταλαβαίνεις τα πάντα. Διαβάζεις το βυθό φοβερά, είναι ένα καλάμι φοβερό για ψάρεμα με σιλικόνη πατωτά. Δεν κάνει για πλανάκια, η μύτη του την είδατε πως είναι. Σας τη δείχνω άλλη μια φορά. Έτσι, μιλάμε ότι λυγίζει με το παραμικρό. Θα σας βάλω και βάρος να σας το δείξω. Είναι ένα καλάμι για να ψαρέσει πατωτά. Για αυτή τη δουλειά είναι ένα καλό καλάμι. Δεν μπορεί να δουλέψει μήνος και δεν μπορεί να δουλέψει πλάνος. Έτσι. Είναι καθαρά σιλικόνη. Και το ότι δεν μπορεί είναι de facto. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να χτυπήσει ούτε πλάνο ούτε τίποτα. Απλά να το σύρει μπορεί και αυτό να είναι σε πολύ λίγα γραμμάρια. Δηλαδή θα πάρουμε ultra light πλανάκια. Τη κατηγορία των 2 γραμμαρίων, 3 γραμμαρίων, 4 μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν πάει το καλάμι. Και τώρα έχουμε το Major Craft Triple Cross. Έχω και άλλα καλάμια, αλλά αυτά εδώ πέρα είναι που έχουν πολύ βασικές διαφορές. Είναι ένα fast καλάμι, solid, με solid μύτη, edging τύπου και βλέπουμε εδώ κορυφή. Βλέπετε εδώ το λίγισμα της κορυφής. Έτσι. Και επίσης είναι και γρήγορο σχετικά. Λοιπόν, πού εξυπηρετούν τα καλάμια αυτά, τα είπα και την άλλη φορά. Όλα τα καλάμια, παιδιά, δεν είναι φτιαγμένα για να δουλεύουν τα πάντα. Έτσι. Υπάρχουν καλάμια τα οποία είναι φτιαγμένα για σιλικόνες, βλέπε Blue Romance. Και θα σας δείξω γιατί δεν μπορεί να δουλέψει κάτι άλλο. Θα το φορτώσουμε τώρα με ένα πλανάκι. Λαϊβ από αυτά που εδώ πέρα, μια από τον εξοπλισμό στο σπίτι. Λοιπόν. Έχουμε εδώ ένα πλανάκι των 6 γραμμάριων. Της Blue Blue. Θα το βάλουμε λίγο πάνω στα καλάμια να δούμε πώς συμπεριφέρονται. Η δράση είναι κάτι το οποίο, παιδιά, δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν μπορείτε να το ξέρετε από πριν.
είναι κάτι το οποίο είναι εμπειρικό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μάθετε με τον καιρό. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ αυτά τα καλάμια είναι όλα καλά. Με εξαίρεση το σιμάτσου, το οποίο δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου και σας λέω και πάλι για ελαρές ψάρεμα, θεωρώ ότι δεν κάνει. Είναι φτιαγμένο καλάμι για να τα βάλει με άλλα θυράματα, με άλλα. Δεν ξέρω με ποια λογική φτιάχτηκε, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα άλλα τα καλάμια έχουν το σκοπό τους. Όταν στο καλάμι που αγοράζεις είναι στοχευμένο και έχει σκοπό, τότε είσαι και ικανοποιημένος, κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το ρομάτς. Εδώ το έχουμε με ένα βάρος 6 γραμμάρια. Βλέπετε πόσο αργό καλάμι είναι. Έχει ήδη κρέμασμα από την ηρεμία. Έχει ήδη κρέμασμα. Έχει ήδη λυγίσει η μύη του. Αρκετά. Έτσι. Αυτό το καλάμι εγώ δεν θα το φορτωνάμε πάνω από αυτά τα γραμμάρια. Με πάνω από 5 γραμμάρια συγκεκριμένα, δεν θα το φορτωνάμε πλανάκι, ας πούμε, πάνω από 5 γραμμάρια. Θα το καταπονήσω αρκετά. Είναι κάτι που δεν θέλω. Και δεν θα το φορτωνα. Triple cross-hatching. Βέβαια αυτό είναι λίγο μπακαλίστικο που κάνουμε. Γιατί για να δείτε τη συμπεριφορά του καλαμιού κανονικά, θα πρέπει να είναι όλο το καλάμι φορτωμένο, να έχει και αίμα μέσα. Βλέπετε εδώ τη διαφορά. Αμέσως, έτσι. Φαίνεται. Εδώ. Δεν έχουμε λίγισμα του καλαμιού. Σαφώς και μπορεί να ρίξει 7 γραμμάρια, 8 γραμμάρια πλανάκι, αν και είναι άτζινγκ το καλάμι. Και ίσως και παραπάνω, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το πάω, δεν τα ζορίζω πολύ γενικώς τα καλάμια. Αλλά έχει απόθεμα να δώσει. Αυτό τώρα πάμε στο φινές. Πάω ανάποδα από ό,τι ξεκίνησα. Λοιπόν, ίδια συμπεριφορά, έτσι, περίπου. Η διαφορά είναι ότι αυτό εδώ πέρα δεν έχει λυγίσει καθόλου. Δηλαδή, ενώ και το solid, ας πούμε, λίγο η μύτη του ήταν λίγο λυγισμένη, βέβαια εδώ μιλάμε για ένα καλάμι 2-12, tubular, έτσι, δεν είναι massive, είναι κενό. Και βλέπουμε ένα καλάμι το οποίο έχει αποθέματα να δουλέψει πιθανώς και πλανάκια, να δουλέψει και σκληρά τεχνητά, να μπορέσει να τα χτυπήσει μέσα στο νερό. Όπως σας είπα, εγώ το πήρα συγκεκριμένα για συγκεκριμένη δουλειά, για πολύ μικρά walk the dog και για τα σκληρά μου, τα οποία ναι, όντως όσα η γλώσσα, ειδικά στα τζινοκάλαμα, έχει ένα θέμα. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο το limit. Εδώ, και εδώ πέρα δεν θα δείτε μεγάλη διαφορά στο λύγισμα. Εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι είναι αρκετά ντουρο, δεν λυγίζει. Είναι με μπάρου καλάμι, όπως είπαμε, είναι πιο σκληρό. Και συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο καλάμι και φίλοι που το έχουν και τα λοιπά, έχουν βγει μάχες παιδιά ασύλληπτες, δηλαδή και με καρβουνάκια του κιλού και με μαναλάκια 600-700, ωραίες μάχες, με ψηλά νήματα. Πολύ ωραίες μάχες. Αυτά τα καλάμια που βλέπετε και δεν λυγίζουν πάρα πολύ, να ξέρετε παιδιά, με εξαίρεση τα solid, τα οποία έχουν μια άλλη συμπεριφορά, να περιμένετε ότι δεν θα έχουν και καλή αίσθηση στα λίγα γραμμάρια. Συνήθως, έτσι, αν και αυτό παίζει ρόλο και το... Εδώ βλέπετε το σιμάτσου. Παιδιά, το κρατάω σταθερό από τη μια μεριά και ακόμα χορεύει, δηλαδή με το παραμικρό, αν το κάνω λίγο έτσι. Εδώ. Λοιπόν, επίσης καλάμι το οποίο μπορεί να πετάξει αρκετά γραμμάρια σε σχέση με αυτό που γράφει. Δηλαδή μπορεί να πετάξει και 12 και 14 γραμμάρια πλανάκι να δουλέψει.
και να έχει καλή αίσθηση. Για μένα το καλάμι δεν είναι όπως είπαμε ένα 9, είναι αρκετά μεγαλύτερο το casting weight του. Έτσι. Να σας κάνω τώρα μια δοκιμή. Θα σας πάω σε λίγο πιο βαρύ πλανάκι. Για να δείτε, θα το παραφορτώσουμε λίγο βέβαια. Για να δείτε αρκετά διαφορά. Γιατί πριν δεν φάνηκε πάρα πολύ. Πάμε πάλι. Σημάτσου ρόξο. Ατύχημα. Μια λεπτάκι να το βάλουμε. Να δέσουμε λίγο εδώ πέρα γιατί έχει πολύ ψηλή μύτη. Όπως όλα τα άλλα ρεφ. Έχει ένα οξύμορο βέβαια το συγκεκριμένο καλάμι, γιατί έχει πολύ μεγάλο πρώτο οδηγό. Πολύ φαρδί. Λοιπόν, εδώ. Έχει μια παραβολή. Τη βλέπετε. Έχει ξεκινήσει να κρεμάει. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα πλανάκι των 14 γραμμαρίων. Έτσι, δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα. Θα το βάλω εγώ εδώ πέρα να το δείξω λίγο, αν φανεί. Δεν νομίζω. Εδώ. Όχι. Δεν φαίνεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο σκοτεινά και δεν μπορεί να φανεί. Δεν το κάνει zoom η κάμερα καλά. Κάνει και αντανάκλαση το πλανάκι, είναι στην ουρά. Τέλος πάντων. Είναι στα 14 γραμμάρια το συγκεκριμένο πλανάκι. Λοιπόν. Πολύ μπακαλίστικα πάλι τα λέω. Ότι είναι ο τρόπος αυτός εδώ πέρα, δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε και νήμα περασμένο. Πάμε. Limit. Limit LRF, έτσι. Βλέπετε εδώ, έχει μια κάποια καμπύλη και στο σήκωμα εδώ πέρα. Δεν έχει όμως κανένα θέμα. Έχει από θέματα δύναμης. Όπως είπα, το συγκεκριμένο καλάμι είναι αρκετά ντούρο. Είναι με μπάρου καλάμι. Είναι γενικώς πιο ντούρο, πιο γρήγορο, πιο σκληρό. Φινές. H2O. Λοιπόν, και εδώ. Εντάξει, ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο καλάμι είναι μέχρι 12 γραμμάρια, λέει. Τα 14 είναι πολύ κοντά στο μέγιστο casting weight του. Έτσι, αλλά δεν παρατηρούμε κάτι, να υπάρχει κάποιο θέμα. Εδώ θα δείτε μεγάλη διαφορά, παιδιά. Και ερχόμαστε στο υλικό. Το οποίο είναι γραφίτης και λες, ας πούμε, να πάρω ένα καλό καλάμι από γραφίτη. Να πάρεις ένα καλό καλάμι από γραφίτη, αλλά για ποιο λόγο το θέλεις. Εδώ. Εδώ, παιδιά, ούτε πολύ δεν κάνουν. Τόσο απλά. Έχουμε λυγίσει αρκετά. Είναι αρκετό το λύγισμα, έτσι. Δηλαδή, να φορτώσω το καλάμι τώρα και πω να κάνω πολύ, θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, η κάμερα λίγο τα χαλάει τα πράγματα. Θα ήθελα να είμαστε σε πιο ανοιχτό χώρο να τα δείτε λίγο πιο μαζί με το πίσω στέλεχος που έχει διαφορά όταν κουμπώσει πάνω. Δηλαδή μεγιστοποιείται, ας πούμε, και το κρέμασμα και όλο το καλάμι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αλλά όπως είπα, δεν έχουμε χώρο. Το στούντιο είναι, πρέπει να βγω έξω για να πάω. Είναι σε άλλο χώρο. Και για να λύσω κάποιες απορίες αυτούς που ρωτάνε, κάνω αυτό το βιντεάκι σήμερα από εδώ το σπίτι. Λοιπόν, triple cross. 10 γραμμάρια το καλάμι είπαμε, μέχρι 10 γραμμάρια. Solid, γρήγορο. Βλέπετε αμέσως τη διαφορά σε σχέση με το Blue Romance, το οποίο είναι 0.8-0.5.8 και είναι γραφίτης. Αν και αυτό είναι solid, αν ήταν tubular θα ήταν τεντωμένο σχεδόν. Οπότε, παιδιά, δείτε τι θέλετε να ψάρεψετε, τι γραμμάρια θέλετε να παίξετε και ανάλογα θα πάτε να πάρετε και το καλάμι. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε να δουλέψετε, όπως είπα και στο βίντεο το live που με ρωτήσατε από τον υστέρων αρκετή, αν θέλετε να πάρετε ένα καλάμι για να δουλέψετε
σκληρά ή και σιλικόνες, θα πρότεινα να πάρετε ένα σύνολο, ας πούμε, γενικά, αν θέλετε να κατέβετε και σιλικόνες, να παίξετε, ας πούμε, στα 2 γραμμάρια, στο 1 γραμμάριο, θα πρότεινα να περιορίσετε και το casting weight. Δηλαδή να πάτε σε ένα καλάμι, ας πούμε, 0,57, 0,58. Αν θέλετε να δουλέψετε πιο πολύ σκληρά και πλάνους, μπορείτε να ανέβετε και λίγο στο casting weight, δηλαδή να πάτε σε ένα καλάμι το οποίο είναι 1,5 ή 2 ή 3, έτσι, ανάλογα, μέχρι 10-12 γραμμάρια, θα σας δουλέψει αρκετά πραγματάκια σαν καλάμι. Το σίγουρο είναι ότι για μένα είναι χρειάζεσαι τουλάχιστον 2 καλάμια για να πεις ότι είσαι καλυμμένος. Τώρα, τι 2 θα πάρεις, εντάξει, έχω και καλάμι, είχα και καλάμι παλιότερα, το οποίο έκανε, ας πούμε, παπάδες, αλλά τα λεφτά του είναι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που το βλέπω, γιατί στο εξωτερικό εδώ δεν υπάρχει, στο εξωτερικό μόνο υπάρχει. Τα λεφτά του τώρα αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 3 εκατοστάρια. Αντικαταστάθηκε η σειρά του, βγήκε καινούργια σειρά και κοντά στα 3-3,5 εκατοστάρια, συν τελωνίο, συν, έτσι. Οπότε δεν μιλάμε για τέτοια στιγμή, μιλάμε για τον πολύ τον κόσμο, ο οποίος θα πάει να δώσει μέχρι 150 ευρώ, 160 ευρώ, να πάρει ένα καλάμι, να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, τη δουλειά του. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, τους μηχανισμούς. Γιατί μου λέτε ότι είναι χιλιάρι, και τι χιλιάρι να πάρω. Παιδιά, στο LRF δεν υπάρχουν, πώς να το πω, απαιτήσεις μεγάλες, έτσι. Μας ενδιαφέρει να μην κολλάνε τα φρένα, τα οποία τώρα πλέον με ένα carbon, ας πούμε, με ένα carbon kit, ας πούμε, να παραγγείλεται από carbon dex, ας πούμε, φρένα, βελτιώνονται αρκετά τα φρένα, έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχει πολλά κλικ, να έχει ρύθμιση αρκετή το φρένο, να μην σφίγγει τελείως και γρήγορα ή να μην λύνει γρήγορα. Μπορεί να χάσουμε κάποιο ψάρι, να σκαλώσουμε κάποιο ψάρι, να τρυπώσει κάποιο ψάρι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε στο νου μας λίγο τα φρένα. Αλλά όταν έχεις μια σχετική εμπειρία από το spinning, θα σας δείξω εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, τη φτηνή σειρά μου, έτσι, το limit, ας πούμε. Το έχω σεταρισμένο με ένα Shimano AX, έτσι, καινούρια σειρά. Είναι ο αντικαταστάτης του Hyperloop. Χιλιάρι. Shimano Siena, επίσης χιλιάρι. Exceller LT, επίσης χιλιάρι. Και έχω και κάποια άλλα μηχανάκια από εκεί πέρα, έχω και Okuma, τα Seymar, έχω αρκετά. Όλα είναι χίλια. Ο λόγος που είναι χίλια. Ο λόγος που είναι χίλια, παιδιά, είναι, θα σας πάρω ένα μεσαίο καλάμι, για να μην το αδικήσω, που να είναι σχετικά κοντά. Λοιπόν, Limit και Shimatsu, δύο αντίπαλοι. Εδώ. Καταρχήν, έχουμε διαφορά. Αυτό εδώ πέρα είναι το Shimatsu, το βλέπετε, ο οδηγός του. Αυτός εδώ πέρα είναι από το Limit, ο οδηγός. Μιλάμε για την απόσταση από τη βάση του μηχανισμού. Εδώ. Έχει μεγαλύτερη απόσταση. Πρώτον, αυτό το καλάμι. Γιατί ακούω πολλούς που το σετάρουν, ας πούμε, με 2.000, με 2.500. Καλά κάνετε και το σετάρετε, αφού κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, αλλά όταν θα πάρετε για κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει 5 μηχανισμούς και θα πάρει έναν και θέλει να τον χρησιμοποιήσει και στο επόμενο καλάμι του, πιθανώς, έτσι, θα διαλέξει ένα μικρότερο μηχανισμό. Γιατί? Πρώτον, είναι αυτή η απόσταση. Ένας μεγάλος μηχανισμός σε πιο κοντινή απόσταση και πιο κοντινή από αυτές τις δύο. Δηλαδή, αν θα πάρουμε, ας πούμε, και δούμε ένα πιο κοντό καλάμι λίγο και δούμε αυτό εδώ, και δούμε αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα πιο κοντό καλάμι, έτσι. Εδώ. Θα δούμε ότι η απόσταση είναι αρκετά κοντή. Δεν έχει να κάνει, έχει διαφορά. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα πάλι είναι πιο κοντό. Όταν λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο μηχανισμό, ο οποίος κάνει σπήρες όπως έχουμε δει, τα έχουμε πει και στα live βίντεο αυτά, πρέπει οι σπήρες να προλαβαίνουν να περνάνε κλειστά αρκετά μέσα από τον πρώτο οδηγό, ώστε να μην χτυπάνε στα δαχτυλίδια και να μην έχουμε χτυπήματα
και μπλεξίματα. Γιατί χτυπώντας σπήρα στο δαχτυλίδι, εδώ πέρα την ώρα που περνάει, αν είναι πιο μεγάλη σε διάμετρο, θα είναι πιο μεγάλη. Έτσι, θα περάσει, μπορεί κάποια στιγμή σε κάποιο κενό μάζεμα που έχουμε κάνει να καβαλήσει από εδώ πάνω και να μπλεχτεί και να χάσουμε και το τεχνητό ή να κόψουμε και το νήμα ή να έχουμε κοψίματα κτλ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερος λόγος και πολύ βασικότερος από τον πρώτο, από την απόσταση του οδηγού, είναι η διάμετρος του οδηγού. Δηλαδή, έχουμε εδώ, να φαίνεται εδώ, εδώ έχουμε το Σιμάτσου, εδώ έχουμε δίπλα-δίπλα, βλέπετε διαφορά. Πρώτος οδηγός, Στο ένα ναι, μπορώ να βάλω μέσα και το δάχτυλό μου και έχω γαϊδουροδάχτυλα εγώ, στο άλλο ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν μπαίνει. Έτσι. Για τον ίδιο λόγο, για τις σπήρες. Πάντα με τις σπήρες έχουμε να κάνουμε. Με το πώς αδειάζει ένας μηχανισμός, πώς αδειάζει ένα τύμπανο. Πάρτε λοιπόν ένα μικρό μηχανάκι. Το LRF, ούτως ή άλλως, σαν LRF δεν έχει απαιτήσει. Ακόμα δηλαδή και με ένα ψάρι, όπως είπαμε, ένα καρβούνι του κιλού. Οι κόντρες που βάζουμε, επειδή όλα είναι πολύ ψηλά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σφίξουμε φρένα και να παίξουμε. Πρέπει να παίξει το καλάμι μας, η εμπειρία μας και τα φρένα μας. Πάρτε λοιπόν έναν μικρό μηχανισμό για να μπορείτε να τον εβάλετε και κάπου αλλού και να μην έχετε κυρίως προβλήματα με χτυπήματα, μπερδέματα, με ψηλά νήματα. Τώρα, πάμε στα νήματα. Θα μου πεις, Shimano AX, έτσι. Είναι ο entry μηχανισμός, ο πιο φτηνός μηχανισμός της Shimano, έχει 30 ευρώ. Έχει διαχείριση νήματος. Παιδιά, εγώ έχω πάνω ένα καϊρίκι 006, το LRF, το καϊρίκι, το ψηλό, το καινούριο. Το έχω πάνω από πριν πέρυσι το καλοκαίρι. Μιλάμε, δηλαδή, πάμε για ένα χρόνο, έτσι. Το μηχανάκι αυτό βγαίνει και ψαρεύεται και σε άλλα καλά μυαλά. Δηλαδή, το δοκίμασα, ας πούμε, και στο Triple Cross, το δοκίμασα και σε αρκετά καλάμια. Επειδή είναι, το έχω για backup, στην ουσία, δουλεύει αρκετά καλά το νήμα. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που κάνουν αρκετά καλή διαχείριση του νήματος. Το βασικό είναι η διάμετρος του νήματος. Και όταν λέω διάμετρος, εννοώ η διάμετρος πραγματική σε χιλιοστά. Δεν μιλάμε για διάμετρο σε π, γιατί το π είναι από έως. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Και το τι εννοεί π η κάθε εταιρεία κατασκευής, ανάλογα με το αν είναι, ας πούμε, ιαπωνική, αν είναι, όπως είπαμε, αμερικάνικη και άλλη φορά κτλ. Λοιπόν, εγώ βλέπω να πούμε πάντα τα χιλιοστά. Με ενδιαφέρει να είμαι κάτω από 0,08 χιλιοστά σε διάμετρο. Με ό,τι π θέλετε να το μεταφράσετε, εσείς αυτό μεταφράστε το. Και γενικότερα όσο πέφτουμε σε διάμετρο, δηλαδή θα πάρουμε ένα νήμα 0,05 π.χ. 0,04 χιλιοστά. Πάμε στα πιο λεπτά, 0,1 π, ας πούμε, 0,2 π. Εκεί οι απαιτήσεις από το μηχανισμό είναι καλύτερες προς τη διαχείριση του νήματος. Είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Όχι καλύτερες, μεγαλύτερες. Λοιπόν, καλό είναι εκεί να βάζουμε ένα καλύτερο μηχανισμό. Αλλά με ένα 0,06 μηχανισμό, νήμα, μπορούμε με ένα μηχανισμό σαν κι αυτό, ή σαν το Σιένα, που τον έχω εδώ πέρα και τον βλέπετε και δουλεύει άψογα και δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα με τούφες κτλ. Μπορείτε να μπείτε και να ξεκινήσετε και να κάνετε τη δουλειά σας. Πού χωλαίνουν αυτοί οι μηχανισμοί? Γιατί όλοι οι μηχανισμοί κάπου χωλαίνουν, ακόμα και ακριβοί, μπορεί να έχουν κάποιο λάτωμα. Δεν είναι σίγουρο ότι πήραμε έναν ακριβό μηχανισμό και είμαστε, ας πούμε, εξασφαλισμένοι. Χωλαίνουν, παιδιά, στους οδηγούς, για μένα, ναι, της μανιβέλας, βασικό, δηλαδή, εδώ που μπαίνει η μανιβέλα μέσα, από εδώ, έχει έναν οδηγό εδώ και έναν οδηγό από την άλλη που μπαίνει η βίδα και τη σφίγγει. Αυτοί οι δύο οδηγοί λοιπόν, συνήθως στα φθηνά καλάμια, είναι είτε από πλαστικό είτε από τεφλόν. Αυτό το υλικό τρώγεται και θέλει κάποια στιγμή αντικατάσταση. Ειδικά στο spinning που έχουμε πολλές βολές, αν ήταν casting δεν θα μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχω, ας πούμε, μηχανάκι στο casting με τεφλόν οδηγούς, το οποίο ήταν, ας πούμε,
Το ψάρευα 15 χρόνια και δεν είχε πάθει τίποτα. Ούτε τζόγο, όχι μανιβέλα, ούτε τίποτα. Στο spinning το μηχανάκι φύρεται ακριβώς εκεί που σας είπα. Περισσότερο. Και στα φρένα. Υπάρχουν μηχανισμοί, ας πούμε ο Daiwa, ο Ninja για μένα είναι. Τα φρένα θέλουν την κατάσταση οπωσδήποτε. Με το που θα τον πάρει κάποιος, καλό να τα κάνει upgrade, ας πούμε, σε Carbontex. Είναι ένα μηχανάκι φτηνό, 50-55 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει, 48 δεν ξέρω πόσο έχει. Λοιπόν, το οποίο όμως θέλουν αλλαγή τα φρένα του. Για μένα τα φρένα του είναι απαράδεκτα. Για spinning, για edging, εγώ για edging το πήρα και ούτε στο edging δεν έκανε. Δηλαδή αναγκάστηκα και τα άλλαξα τα φρένα σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, ψαρέματος. Τώρα, πώς θα καταλάβετε το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν που θα το καταλάβετε είναι όταν αρχίσει και τρώει η οδηγή, αρχίζει η μανιβέλα και έχει τζόγο. Πολλές μανιβέλες έχουν ένα τζόγο, πολύ μικρό, και αυτή έχει. Εδώ δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας. Έχει ένα πολύ μικρό τζόγο, έτσι. Όταν αυτός ο τζόγος φαγωθούν και μεγαλώσει, αρχίζει, στραβώνει η μανιβέλα, στραβώνει το κεντρικό γρανάζι από μέσα και την ώρα που ρολάρουμε το μηχανάκι κολλάει. Τακ, εδώ πέρα κολλάει, δεν γυρίζει. Δεν πρέπει να κάνεις λίγο πίσω, να κουνήσεις λίγο τη μανιβέλα πάνω κάτω, καβαλάει η δόντια, έτσι. Λοιπόν, δεν το ψαρεύουμε το μηχανάκι, το σταματάμε, γιατί μετά θα πάμε και για γρανάζια από μέσα. Μπορείτε όμως σε ένα τέτοιο μηχανάκι, αν βρείτε και είναι επώνυμο το μηχανάκι σας και δεν είναι, ας πούμε, από αλή ή οτιδήποτε, ή ακόμα και από αλή να είναι, μπορεί να βρείτε, ας πούμε, ρουλεμάν στην SKF με τη διάμετρο του οδηγού, βγάζετε τον οδηγό από μέσα, μετράτε τη διάμετρο του άξονα της μανιβέλας και πάτε και παίρνετε ρουλεμάν στις διαστάσεις που έχει εδώ μέσα ο οδηγός. Βάζετε δύο ρουλεμανάκια, το συγκεκριμένο έχει ρουλεμάν μέσα, το C1, και αλλαγμένα φρένα. Έτσι. Λοιπόν, ένα μηχανάκι το οποίο το έχω φέτος, είναι η τρίτη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που το ψαρεύω. Τέταρτη νομίζω. Πάμε για τέταρτο καλοκαίρι. Λοιπόν, και κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα του μηχανισμού με το τι πρέπει να προσέχουμε στο μηχανισμό. Αυτά τα λίγα. Ελπίζω να βοήθησα τους φίλους που με ρωτήσανε. Σε γενικές γραμμές, έτσι, τι καλά μου είναι να πάρετε. Και σε σχέση πάντα με το τι θέλετε να δουλέψετε. Είναι κάτι το οποίο το λέω όποτε μπορώ και όποτε βλέπω κόσμο από κοντά και όποτε μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας και να με βλέπετε, ας πούμε, στα ψαρέματά μου και να βρισκόμαστε σε κάποιο τόπο που θα βρεθούμε να ψαρέψουμε μαζί. Τώρα, βέβαια, λόγω κορονοϊού δεν ψαρεύουμε. Και το βασικότερο απ' όλα για να κλείσω το βίντεο, που δεν το είπα, είναι, παιδιά, ότι εφόσον δεν υπάρχει εμπειρία, ειδικά για τους άπειρους, καλό είναι να ρωτήσετε κάποιον άλλο και αν μπορέσετε να δείτε από κοντά αυτό που θέλετε να πάρετε σε σχέση με αυτό που θέλετε να δουλέψετε. Δηλαδή, βρείτε ένα φίλο, βρείτε ένα παλικάρι σε μια σκάλα κάπου που να μπορεί να σας δώσει, ας πούμε, ένα καλάμι ή να έχει τη δυνατότητα, όπως έχω εγώ, ας πούμε, να έχει 5 καλάμια, να δείτε ένα καλάμι από κοντά, να το ψαρέψετε με 2-3 πραγματάκια, δηλαδή βάλτε πάνω ένα τεχνητό, μια σιλικόνη πολύ μικρή που σας ενδιαφέρει, ας πούμε, το μικρό στο άτζινγκ, ας πούμε, να δείτε τι και πώς. Μια σιλικόνη 2 γραμμάρια, βάλτε, ας πούμε, ένα τεχνητό επάνω 4-5 γραμμάρια που είναι η μεσαία κατηγορία στα τεχνητά με τη γλώσσα στα μήνου. Βάλτε ένα πλανάκι στα 7-8 γραμμάρια, να δείτε, δηλαδή με 3 τεχνητά σε ένα καλάμι πάνω σε 2-3 βολές, θα μπορέσετε να καταλάβετε και ταυτόχρονα έχετε και κάποιον δίπλα σας να σας εξηγεί, δηλαδή που να έχει μια εμπειρία και να σας εξηγεί αυτό που βλέπετε, τι κάνετε εκείνη τη στιγμή. Είναι θησαύρος, είναι ανεκτίμητο. Δηλαδή, πραγματικά, αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, παιδιά, πριν πάρετε ένα καλάμι, πριν προχωρήσετε στην αγορά από κάποιο καλάμι, και ακόμα και για εμάς που έχουμε καλάμια, καλό θα ήταν, αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλάμι, να μπορούμε να το ψαρέψουμε από κάποιο φίλο, να δούμε, ας πούμε, τι κάνει. Είναι το καλύτερο απ' όλα, ό,τι και να λέμε και ό,τι και να δείχνουμε τώρα εδώ πέρα, δεν φαίνονται όλα τα πράγματα στην κάμερα, έτσι, δεν είναι όλα ορατά. Αυτά τα λίγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και πάλι. Κάντε like και subscribe, να ανέβουμε λίγο συνδρομητές, γιατί θέλουμε να φτάσουμε τους 1000, όπως είπαμε. Να είστε πάντα καλά, υπομονή, μείνετε όσο μπορείτε σπίτι και μπορεί να είναι, θα περάσει. Θα τα δούμε όλα. Σας χαιρετώ όλους. Να είστε καλά.